Θα ήθελα να καλησπερίσω τον κύριο Γιάννη Πάριο, ο οποίος είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Πάριο. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που μιλάμε. Καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και είναι μεγάλη μας τιμή που σας έχουμε εδώ στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εμένα. Μεγάλη μου τιμή. Επισκέφτεστε πρώτη φορά το Ισραήλ. Σαν τραγουδιστής, δε. Σαν τουρίστας έχω ξανάρθει. Έχετε έρθει πολλές φορές. Ναι, γιατί ξεχνάτε ότι και το, ας το πούμε, ο εργοδότης μου εδώ πέρα είναι Ισραηλίτης, σχεδόν, ο Μάτσας, ο Μάκης. Γιατί επιλέξατε αυτή την χρονική στιγμή για να πραγματοποιήσετε την συναυλία, την πρώτη συναυλία στο Ισραήλ? Πρόταση μου κάνατε, εσείς. Εσείς μου κάνατε τίποτα, εσείς διαλέξατε την ημερομηνία, δεν διάλεξα εγώ. Δεχτήκατε και άλλες προτάσεις στο παρελθόν? Ναι, ήταν άλλες ημερομηνίες, αλλά κάτι έγινε, δεν θυμάμαι. Δεν μπορούσα εγώ ή από εκεί δεν μπορούσατε εσείς στις ημερομηνίες. Θα μιλήσουμε περισσότερο για την συναυλία που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 10 Οκτωβρίου στο Τελ Αβίβ. Ας μιλήσουμε λίγο για το Ισραηλινό κοινό. Και πότε ή πώς καταλάβατε για πρώτη φορά την αγάπη του Ισραηλινού κοινού για την ελληνική μουσική και πόσο μάλλον για την φωνή σας? Να, έχω πάρα πολλούς φίλους Ισραηλινούς, οι οποίοι έρχονται και εδώ που τραγουδάω, και έρχονται, και το πιο σπουδαίο για μένα είναι, και που είναι μεγάλη τιμή, είναι έρχονται στο νησί μου, έρχονται στην Πάρο και κάνουν διακοπές. Το έχω ακούσει κιόλας, το έχω ακούσει από την Γλυκερία, το έχω ακούσει από πολλούς συναδέλφους. Εν τω μεταξύ έχω και ένα φίλο, ερχόταν πάντα ένα μπασκετμπολίστα, τον Τζάμψικ. Το μεγαλύτερο μπασκετμπολίστα της Ευρώπης για μένα. Τον έχετε γνωρίσει προσωπικά? Βέβαια, τι, τον ξέρω προσωπικά. Ερχόταν στο καμαρίνι μου και καθόμαστε. Α, έχω και φίλους όμως, έχω και φίλους που τσατραπάθρωτα μιλάνε τα ελληνικά, αλλά μιλάμε αγγλικά και είναι το ίδιο, και το ίδιο. Είστε ο άνθρωπος του έρωτα για πολύ κόσμο. Πώς αισθάνεστε γι' αυτό? Κοίτα, δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή για έναν καλλιτέχνη να τον αγαπάμε, αλλά και μεγαλύτερη υποχρέωση του να είναι αληθινός ο ίδιος για να τον αγαπήσουν. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευθύνη. Δηλαδή να μην είσαι ψεύτικος ή ψεύτης. Και εγώ δεν... είναι ένας λαός που τον θαυμάζω από τα πολλά. Ο Ισραηλινός λαός. Έχετε πολλούς φίλους, όπως είπατε, από το Ισραήλ και γνωστά πρόσωπα. Έτυχε να γνωρίσετε και κάποιους Ισραηλινούς καλλιτέχνες? Νομίζω ότι γνώρισα κάποιον. Όχι, δυστυχώς δεν... Δεν δυστυχώς. Αλλά είναι η ευκαιρία μου τώρα να δω και να ακούσω. Και αν σας γινόταν μια πρόταση να τραγουδήσετε ένα ντουέτο ή κάποιο στίχο εβραϊκό, όπως συνήθως κάνουν πολλοί Έλληνες καλλιτέχνες που επισκέφτονται το Ισραήλ και τραγουδάνε εδώ, θα το κάνατε? Το συζητάμε εκεί και το πραγματοποιούμε εδώ, ξέρω εγώ. Στη φετινή συναυλία σας θα ακούσουμε κάποιο δικό σας τραγούδι με εβραϊκό στίχο, γιατί όπως δεν ξέρω αν γνωρίζατε, πολλά από τα δικά σας τραγούδια έχουν μεταφραστεί στην εβραϊκή γλώσσα. Θα τα πω ελληνικά εγώ. Στα ελληνικά. Ένα από τα πολύ ωραία σας τραγούδια, και διαβάζω εδώ το στίχο, «Και ως το θάνατο να πας για μια γυναίκα που αγαπάς». Είναι... Κάτω-κάτω της γραφής, ναι. Ναι. Πραγματικά το πιστεύετε? Κοίτα να δεις, το τραγούδι είσαι ελεύθερος να υπερβάλλεις κιόλας. Έρωτας, πόνος ή αγάπη, τι από όλα αυτά επηρέασαν την καριέρα σας? Νομίζω και τα τρία. Νομίζω και τα τρία. Και τα τρία φέρνουν πόνο. Και τα δύο φέρνουν πόνο και τα τρία φέρνουν πόνο. Και ο πόνος πόνο φέρνει. Όλα είναι μέσα στη ζωή. Στη ζωή μας είναι. Δεν αργέσει. Και άμα η ζωή μας είναι μονότονη, δεν είναι ωραία. Το ουράνιο τόξο
πώς το λένε, είναι πολύχρωμο. Έτσι είναι και η ζωή μας. Έχει απ' όλα. Δεν είναι μονόχρωμο. Για να το λέτε αυτό, πιστεύω πως έχετε ζήσει πολλά και διάφορα. Αν είχατε την τύχη να ξαναζήσετε πάλι μια καλλιτεχνική στιγμή, ποια θα διαλέγατε? Την επόμενη. Την επόμενη. Εγώ δεν θέλω να τελειώνω, γιατί άμα φτάσω εκεί θα πω τέρμα, δεν τραγουδάω πια. Είστε άνθρωπος που κάνει σχέδια καλλιτεχνικά? Όχι, φίλε μου, δεν μ' αρέσει. Χωρίς να είναι απρογραμμάτιστη η ζωή μου, δεν προγραμμάτισα τίποτα και όλα με βοήθησε η ζωή και βγήκανε και με αγαπήσαν οι άνθρωποι, γιατί χωρίς τους ανθρώπους, άμα δεν σε αγαπάνε οι άνθρωποι, δεν κάνεις τίποτα. Και πιστεύετε πως αυτό είναι που οδήγησε την καριέρα σας στην επιτυχία? Ευθύνη. Μ' άρεσε οι άνθρωποι στους οποίους κοστάω πάρα πολλά να είναι ευχαριστημένοι, να μην είναι μόνο εγώ, να είναι και εκείνοι. Όσο αφορά τις εμφανίσεις σας, έχει περάσει η εποχή με τα μεγάλα κέντρα. Κάνετε πια άλλες επιλογές σε αυτό το κομμάτι? Εγώ δεν ασχολούμαι, δεν πάω στα μεγάλα κέντρα πια. Συνήθως τραγουδάμε στα κέντρα γιατί κάτι θέλουμε να κρύψουμε. Εγώ δεν έχω να κρύψω τίποτα από τη φωνή μου. Εγώ μπορώ να τραγουδήσω με τη συμφωνική ορχήστρα και, ή και με ένα πιάνο σκέτο. Υπάρχει όμως κάτι διαφορετικό σήμερα στα μεγάλα κέντρα σε σύγκριση με τα παλιά χρόνια? Δεν είναι διαφορετικά. Είναι και οι καταστάσεις και η ζωή μας είναι διαφορετική. Δεν έχει πια ο κόσμος τα χρήματα για να ξοδέψει, για να, πώς το λένε, να διασκεδάζει κάθε μέρα. Και πρώτα απ' όλα και η διάθεση με όλα αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας δεν υπάρχει. Μάλιστα. Μια ανάσα, μια όαση, ένα χαμόγελο είμαστε κι εμείς. Τι νομίζεις ότι είμαστε? Ένα χαμόγελο είμαστε. Πιστεύω πως για όλα αυτά ευθύνεται η σημερινή κρίση και θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια από την δική σας οπτική γωνία για την κρίση στην Ελλάδα και την επιρροή της οικονομικής και πολιτικής κατάστασης στον καλλιτεχνικό τομέα. Την κρίση ίδια την δημιουργήσαμε. Γιατί δεν είμαστε οργανωμένος λαός όπως είναι οι Ισραηλίτες. Πιστεύετε δηλαδή ότι στο Ισραήλ είναι πιο οργανωμένοι ο λαός και το κράτος από ότι είναι στην Ελλάδα? Δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω. Ζω καθημερινά τον άνθρωπο αυτό που... Καθημερινά. Εμάς εδώ ζω αυτόν τον άνθρωπο που πόσο σταθερός είναι σε αυτά που τα πιστεύω του. Οι Έλληνες είμαστε εντάξει. Καλοί είμαστε, πάρα πολύ καλοί είμαστε σαν λαός κάτω. Πανέξυπνος σαν τους Ισραηλίτες. Αλλά δεν είμαστε όσο πρέπει νοικοκύριδες. Είμαστε λιγάκι μποέμ. Το να είσαι μποέμ είναι ωραίο πράγμα. Αλλά χρειάζεται και εκεί ακόμα μέτρο. Και το μέτρο που ανακάλυψαν οι Έλληνες, οι ίδιοι Έλληνες δεν το έχουν. Μάλιστα. Με τους πολιτικούς έχετε θυμώσει? Δεν θυμώνω. Αν θυμώνω με τον, θυμώνω και με τον εαυτό μου. Γιατί και εγώ έχω το μερίδιο της ευθύνης μου. Γιατί και εγώ έχω παιδιά που τους αφήνω πίσω έναν κόσμο που δεν τους αξίζει. Έπρεπε να είναι καλύτερος. Αλλά συνεχίζουμε, η Ελλάδα υπάρχει ένα τραγούδι που λέει «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει». Πάντα, ακόμα και ο Οδυσσέας στην Τρία ανακάλυψε το Δούριο Ήπο. Κάποιο Δούριο Ήπο θα βρούμε κι εμείς. Και κάποιοι μας αγαπάνε, δεν θα μας αφήσουν. Την αγαπάνε την Ελλάδα και ας λένε... Ας αφήσουμε τα πολιτικά, ναι. Θα επιστρέψουμε τώρα πάλι στο τραγούδι και το καλλιτεχνικό θέμα μας. Έχετε δώσει πολλά τραγούδια σε καλλιτέχνες, σε μεγάλους καλλιτέχνες όπως ο Στέλιος ο Καζαντζίδης, ο Στράτος Διονυσίου. Παντού. Δεν θα θέλατε να τα είχατε πει εσείς? Σαν πρώτη εκτέλεση.
Σαν πρώτη εκτέλεση. Σαν πρώτη εκτέλεση ήταν διάφορο. Γιατί εμένα όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μου λέτε, και Χατζίδης και η Καρούλα, που να κάθομαι ο Διονυσίου, να κάθομαι να σκέφτομαι ανθρώπους τώρα, καλλιτέχνες, συναδέλφους, που τα ζητάγανε και εγώ δεν έλεγα όχι, εγώ δεν είμαι τζουγκούνης. Ποιο είναι το... Αλλά μετά είπα, αυτά είναι παιδιά μου. Ας τα μεγαλώσω και βελιγάκι. Και τα είπα. Θα έκανα ένα δίσκο που λεγόταν Βίος Ερωτικός. Θα πούμε από αυτά στο θέατρο. Ξεχωρίζετε καλλιτέχνες από τη νέα γενιά. Κοίτα να σου πω. Καλλιτέχνες ξεχωρίζω. Ονόματα μην περιμένεις να σου πω. Αλλά σπανίζουν οι καλοί χαρακτήρες. Σπανίζουν. Εμείς είχαμε άλλο σεβασμό στους μεγαλύτερους και στους μεγάλους. Αυτοί οι καινούργοι άνθρωποι, όχι όλοι, Παναγία μου, όχι όλοι, οι περισσότεροι, όχι ούτε οι περισσότεροι, κάποιοι νομίζουν, κάνουν ένα σουξεδάκι, ας πούμε, και νομίζουν ότι είναι τέλειος, εδώ είναι ο κόσμος όλος, εγώ είμαι κανείς άλλος. Και μετά έρχεται ο καιρός και απογοητεύονται και λένε τι είπα, τι έκανα, τι έκλαψα. Ένα-δύο ονόματα από τα παιδιά που ξεχωρίζατε. Δεν λέω, σου παρακαλώ, μην με αναγκάζεις. Γιατί θα δικήσω άλλα. Και θα συνεργαζόσασταν με κάποιον νέο καλλιτέχνη που αγαπάτε, που εκτιμάτε, που... Μα το έχω κάνει, το έχω κάνει πολλές φορές. Το έχω κάνει. Το έχω κάνει, βέβαια. Ας μιλήσουμε πάλι για το Ισραήλ και για την συναυλία. Μιλήστε μας λίγο για το πρόγραμμα που θα κάνετε στο Ισραήλ. Δεν θα είναι... μιλήσω, δεν θα σου πω τίποτα για το πρόγραμμα που θα κάνουμε, γιατί δεν θέλω να ξέρεις τι θα κάνω. Θέλω να δεις τι θα κάνω και να ακούσεις. Και όχι μόνο εσύ, δεν μιλάω σε εσένα. Όλος ο κόσμος, βέβαια. Θα είναι βέβαια η πρώτη φορά που θα έχω την ευκαιρία και... Για ένα πράγμα σου δίνω το λόγο μου. Ότι θα το θυμόμαστε χρόνια. Είμαι απόλυτα σίγουρος. Και κλείνοντας, ποιο είναι το μήνυμά σας προς το Ισραηλινό κοινό? Θα χαρώ πολύ να τους δω από κοντά, να τους ευχαριστήσω από τώρα και αυτούς που θα έρθουν και αυτούς που δεν μπορούν να έρθουν. Να τους πω ότι η τιμή είναι πάρα πολύ μεγάλη που μου κάνουν. Μα πάρα πολύ μεγάλη, και το εννοώ. Δεν ας καταλάβουν ότι έρχομαι για εκείνους και όχι για τα χρήματα. Τα χρήματα δεν είναι... Ας το καταλάβουν ότι τα χρήματα μου είναι το τελευταίο πράγμα που σκέφτομαι. Γιατί θα μπορούσα να είμαι στην Πάρο τώρα και να κάνω ηλιοθεραπεία. Πάντως είστε πολύ σεμνός. Λοιπόν, για να και άψε. Η Πάρος από το Ισραήλ είναι πιο κοντά από την Αθήνα. Ευθεία. Οπότε καταλαβαίνεις, στο ίδιο παράλληλο είμαστε και το ίδιο κλίμα έχουμε. Σωστά. Να είμαστε καλά. Χάρηκα πολύ. Καλά. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ, Γιάννη μου.